Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Αυλή των Χρωμάτων. Σήμερα θα ακούσουμε μερικά από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Γιατί ήρθε στην αυλή μας η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης. Κορυφαίες στιγμές που ο ελληνικός λαός άρχισε να τραγουδά την ποίησή του. Μέσα λοιπόν από το έργο του μέγιστου Μίκη Θοδωράκη θα πετάξουμε ψηλά και ας αρχίσουμε με τους εμβληματικούς χαρταετούς. Thank you.
ήρθανε άγγελοι και αρχάγγελοι στην αυλή μας, γειτονιά των Αγγέλων, Ιάκωβος Καμπανέλης, θεατρικά ξεκινήσαμε. Να κάνω όμως και τις συστάσεις. Θα αρχίσω από τις γυναίκες. Την κυρία. Βέβαια. Τη λαοφίλητη, τη λαϊκή μας ερμηνεύτρια, την Μπέγκη Ζήνα. Καλώς ήρθατε στην αυλή των χρωμάτων. Καλώς σας βρήκαμε. Αθηνά μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ και με τη συγκεκριμένη παρέα. Πανέμορφη μουσική παρέα. Τώρα ξεκινάμε. Άνθρωποι πολύ. Τώρα ξεκινάμε. Ο Παναγιώτης Πετράκης, που μέσα από τη θεατρική του τέχνη οι ερμηνείες του ξεχωρίζουν πολλά χρόνια. Και αυτό συνεργάτης. Μεγάλη χαρά πάντα σε ό,τι αφορά στο μεγάλο Μίκη. Γιατί, ναι, αυτό λέγαμε και πριν με τον Μινά, γιατί καταφέρει να εντοπίζει και να αγγίζει την ψύχα του τι είναι ελληνικό, της ελληνικότητάς μας. Ο Σπύρος Κουτσοβασίλης, που είναι δωρικός ερμηνευτής, που ξεχωρίζει και αυτός. Σας ευχαριστώ πολύ, μεγάλη χαρά και η τιμή που μου κάνετε να είμαι εδώ απόψε μαζί με αυτή την όμορφη παρέα. Μίμης Ανδρουλάκης, ο υπαρξιακός βιογράφος, δεν βιογράφησε απλώς, κατέγραψε λεπτές εκφάνσεις της ύπαρξης, μπορώ να πω, μέσα από αυτό το βιβλίο, Σαλός Θεού, ο μυστικός Μίκης. Καλώς ήρθατε. Και φυσικά ο συνάδελφός μου, ο Μινάς Βιντεάδης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, που τώρα τελευταία αφοσιώνεται στη θεατρική γραφή. Καλησπέρα, Αθηνά, και από μένα. Καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι αυτή την παρέα. Θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια, θα μιλήσουμε για τη ζωή ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, εμβληματικού συνθέτη και πάνω απ' όλα αυτή η υπέροχη ορχήστρα που έχω τη χαρά να την έχω δει από το μικρότερο νησί της Δωδεκανήσου μέχρι τις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Γυρίζει. Και να δεικνύει το έργο του μεγάλου δημιουργού. Να αρχίσουμε λοιπόν επιγραμματικά λίγο από τον τίτλο, γιατί νομίζω ότι εμπεριέχει αυτό το μοναδικό φαινόμενο, το φαινόμενο Μίκης Θοδωράκης, Σαλός Θεού. Γιατί επιλέξατε λοιπόν αυτόν τον ορθόδοξο όρο, τον όρο της Εκκλησίας μας, για να χαρακτηρίσετε το μεγάλο δημιουργό. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός. Ο τρελός του Θεού. Αυτό είναι ο Μίκης. Προέρχεται, όπως είπες πολύ σωστά, από την εκκλησιαστική μας παράδοση. Ο τρελός του Θεού είναι αυτός που αντλεί το δικαίωμα από τα δικημένα πλάσματα του Κυρίου, του Δημιουργού και περιφρονεί κατάμουτρα όλες τις εξουσίες. Έχει αυτό το δικαίωμα. Έχει ιερή τρέλα. Ιερή τρέλα. Που σεβόμαστε. Ναι. Αυτό στη δικιά μας παράδοση, την κριτική ιδιαίτερα, πάει και στο Θεό τον ίδιο. Δηλαδή, ο Καζαντζάκης το περιγράφει ως εξής. Λέει στο Θεό, ο τρελός του Θεού, ο Σαλός Θεού λέει στο Θεό, εσύ και εγώ είμαστε ένα. Αλλά, λέει, αυτό το ένα είναι το μοναδικό, το απίστευτο, έτσι που κανείς άλλος δεν μπορεί να το συλλάβει. Και αυτό το ένα δεν υπάρχει. Ωραία, λοιπόν. Τώρα θέλω να παρακαλέσω την Μπέγκη Ζήνα να σηκωθεί στη μικρή μας σκηνή και να μας πει ένα υπέροχο τραγούδι, την όμορφη πόλη. Που... Θα ξεκινήσουμε με αυτό, με την όμορφη πόλη, Αθηνά μου, αφού πρώτα... πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη, στην οικογένειά του και στους υπέροχους αυτούς τους συνεργάτες και μουσικούς του, που μου έδωσαν εδώ και 3 χρόνια την ευκαιρία και το πάρα πολύ μεγάλο παράσημο προσωπικά για μένα να ερμηνεύω με την ευχή του και την άδειά του και τις συμβουλές του τα τραγούδια του πατέρα του ελληνικού τραγουδιού. Γιατί της σχολής του τα τραγούδια είναι αυτά που μυρίζουν Ελλάδα, μυρίζουν παράδοση και μέσα από αυτά περνά και τις προσωπικές του επαναστάσεις αλλά καθρεφτίζει και ολόκληρες γενιές. Και για μένα ήταν σαν να πήρα ένα ακόμα πτυχίο. Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Είναι μοιραίες συναντήσεις. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ το τρακ, να ξέρεις, γι' αυτό μιλάω πριν ανέβω, αλλά θα ανέβω. Εμένα με πιάσε δέος. Είναι πολύ καλό το ότι το έχω ακόμα. Και πρέπει να πούμε ότι ο Μίκης θεωρεί την όμορφη πόλη, όπως και το Χάθηκα, που είναι στίχη του αδερφού του, το καλύτερο του τραγούδι. Έτσι θεωρεί. Ναι. Και λέει μάλιστα η Νίτσα Λουλέ ότι ήταν ο Γιάννης ο μόνος άνθρωπος που άκουγε. Δεν άκουγε πολλούς. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε.
φωνές μουσικές. Απέραντι δρόμοι, κλεμμένες ματιές. Παράθυρα κλείσαν, η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χαθήκαν. Βέβαια, γιατί η Πιαφ άφησε ανεξίτηλο το ίχνος. Ήταν από τα τελευταία τραγούδια, τις τελευταίες ηχογραφίες της δηλαδή, που έχουν μείνει. Τρέμουν τα πόδια. Γιατί ακούς να τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη η Edith Πιαφ. Αυτές νομίζω είναι πολύτιμες στιγμές για την ιστορία μας, για όσους νιώθουν καλλιτέχνες, για όσους μιλάει η μουσική μέσα τους. Εμένα με έχει συγκλονίσει βέβαια και ο στίχος. Επειδή τυχαίνει να μιλάω γαλλικά, με το που άκουσα τη συγκεκριμένη εκτέλεση και μιλάει για δύο εραστές οι οποίοι τελικά βρέθηκαν ενωμένοι κάτω από το χώμα γιατί εν ζωή δεν μπόρεσαν να ζήσουν την αγάπη τους, είναι κάτι που με έχει συγκλονίσει και με πολύ μεγάλη τιμή το τραγούδι σας σήμερα. Και το είπατε και πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν ξέρω πόσα χρόνια, 58 χρόνια δεν είναι. Είναι όμως τώρα,
γράφτηκε χθες, σήμερα. Δεν ξέρω. Με και λέμε και για χρόνια. Πόσα χρόνια είστε φίλοι, κύριε Ανδρουλάκη, με τον Θεοδωράκη? Έχετε κλείσει το μισό αιώνα, ε? Παραπάνω. Παραπάνω. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου προ-Μίκη. Ναι, η πρώτη φορά που τον συνάντησα, έτσι, είναι, προσέξτε, παιδάκι, έτσι. Γρηγόρης Μπιθικότσης, Απαγγέλη Ειρήνη Παπά, μεγάλη αγάπη, η Αλέκα Παΐζη, ηθοποιός, και ο Δημήτρης ο Χριστοδούλου, ο ποιητής. Ηράκλειο Κρήτης, μια συγκλονιστή στιγμή. Και λέει ο Γρηγόρης, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Εκείνη τη στιγμή έπαψα πια να ντρέπομαι που είμαι από πολύ φτωχή οικογένεια. Υπήρξε μια εσωτερική απελευθέρωση. Και ένα 1961. Ένα εσωτερικό ρίγος, ναι, που σαν να χτύπησε ένα καμπανάκι αυτής της, και ναι, της φιλίας. Άλλαξε τη ζωή μου εκείνη η στιγμή. Γρηγόρης Μπιθικότσης, Μίκης Θεοδωράκης. Η ζωή μου θα ήταν εντελώς διαφορετική χωρίς αυτή τη στιγμή. Είπατε το όνομα Χριστοδούλου. Ναι. Και πρέπει να πάμε τώρα να ακούσουμε το Σπύρο που θα πει το γωνιά γωνιά, να πάρει τη θέση στη σκηνή μας. Και να ρωτήσω λοιπόν το Μινάτο Βιντιάδη. Που αγάπησα πολύ τον Δημήτρη Χριστοδούλου. Ναι. Ο Δημήτρης Χριστοδούλου ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου. Γεννήθηκε φτωχός, μεγάλωσε, δούλεψε, πέθανε φτωχός. Παρά τις μεγάλες επιτυχίες, είχαμε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα ενός μήνα εδώ, σε αυτό το κτίριο, τότε στην παλιά ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο. Και είχα τη χαρά να μιλήσω μαζί του και να ακούσω το ελεύθερο πνεύμα του. Και μάλιστα έλεγε ότι ο Μίκη, πόσο πολύ αγαπούσε το Μίκη και πόσο... Έχουν κάνει φοβερούς καυγάδες όμως μετάξυ μας. Είναι γόνιμα αυτά. Εγώ ήθελα απλώς να πω ότι ήταν πολύ τυχερός κάποια στιγμή τη ζωή του Δημήτρη Χριστοδούλου πριν ακούσουμε τον κύριο Κουτσοβασίλη να μας ερμηνεύει το γωνιά γωνιά, γιατί κάποια στιγμή πήρε μια διαφημιστική εταιρεία το στίχο του «Βράχο βράχο τον καημό μου», το έκανε λίτρο λίτρο τον καημό μου για μια εταιρεία πετρελαιοδό. Ήταν τα μοναδικά πολλά χρήματα που έβγαλε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Και έχει πει κάτι ξεχωριστό. Το μεγαλύτερο τραγούδι, το, ναι, πιο δημοφιλές τραγούδι του Μίκη με τον Καζαντζίδη, ναι, το «Καημό». Έχει πει κάτι πολύ ξεχωριστό ο ποιητής. Είπε ότι η ποιήση είναι μια τέχνη που δύσκολα ενώνει τους ανθρώπους. Η μουσική όμως είναι αυτή το όχημα που χρησιμοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και έφτασε στον κόσμο. Ας το απολαύσουμε. Κι αλλού κι ονιά
λέει ο ποιητής, εμείς θα θεωρούμε τώρα λίγο δεδομένα τα πράγματα, γιατί έχει περάσει ο καιρός. Αυτή όμως η δημιουργία έχει πολλές οδύνες. Δηλαδή, μιλούσαν οι δύο δημιουργοί για την ανάγκη, την αγωνία να πλατείνει η μουσική. Mm-hmm. Έτσι το ονομάζει ο Χριστοδούλου. Γιατί να γίνει όλο αυτό με βάση το μπουζούκι που ήταν περιθωριακό και μετά αυτό δικαιώθηκε. Αυτά δεν ήταν δεδομένα. Τίποτα δεν ήταν δεδομένα, μια επανάσταση. Αλλά προσέξτε, είπε τη λέξη πόνος και αγωνία. Δεν είπε αγωνία, ε. Και οδύνες, υπήρχε υπάρχει και ανάγκη. Υπάρχει λοιπόν αυτό που βγαίνει στη μουσική, υπάρχει μέσα στο μίκι. Υπάρχει ένας βαθύς ψυχικός πόνος μέσα στο μίκι, εσωτερικός. Ο οποίος ερωτικοποιείται, μουσικοποιείται, πολιτικοποιείται. Χωρίς αυτή τη μεταστοιχίωση του πόνου σε αυτά που είπα, ο Μίκης θα ήταν τρελός. Σαλώστε εγώ που λέω. Μην ξεχνάς και την εποχή. Μιλάμε ότι είναι 60, εποχή. 60. Έτσι, μια επανάσταση. Πραγματική. Μάης του 68, ο Χριστοδούλου ζει στο Παρίσι, ο Μίκης ζει έξω. Υπάρχει πριν, μια... ναι, αυτά είναι πριν όμως. Είναι ναι, η δεκαετία του 60, η αρχή. Πάντως είναι η δημιουργία ενός νέου είδους, έτσι. Βέβαια. Νομίζω ότι είναι. Μια σχολή, όλο έχουμε πριν. Φύγει πια από το ρεμπέτικο, έχουμε φύγει από το λαϊκό τραγούδι, το πιο εύκολο, το καψούρικο εκείνης της εποχής. Το γλεντζέδικο, ας το πούμε. Πολύ καλούς, βέβαια, ναι, ερμηνευτές. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έξυπνα πολιτικοποιείται, όπως είπε και ο Μίμης, και την ίδια ώρα είναι ερωτικό. Δηλαδή, προσέξτε, ο Μίκης είναι ηγέτης πλέον, 60 τώρα μιλάμε, ενός μεγάλου πολιτιστικού, πολιτικού κινήματος νεολαίας. Είναι αρχηγός των Λαμπράκηδων. Αυτό μην το ξεχνάμε, είναι διαρκώς μες στο κίνημα. Είναι σημάδι. Ναι. Αλλά θέλω να πάμε τώρα να ακούσουμε ένα άλλο υπέροχο τραγούδι, Σπυρό μου, που είναι στα Περβόλια, όπου εκεί η κυρία Δουλάκη, ο Μίκης, έρχεται πολύ κοντά στη δημοτική μας ποίηση. Και εκεί ήθελα να το δέσετε λίγο και με την κριτική. Δηλαδή, όλα τα είδη της μουσικής περνάνε μέσα από το φίλτρο του μεγάλου συνθέτη. Αν θέλετε να σας πω κάτι για την κριτική μουσική. Είναι μια στιγμή αποκάλυψη. Εκεί γεννιέται ο Μίκης όπως τον ξέρουμε. Ο Μίκης έχει γράψει συμφωνικά έργα. Κατεβαίνει στην Κρήτη ένα παιδί κυνηγημένο, ανάπηρο, με πλευρίτιδα, μέσα στον εμφύλιο. Βρίσκει απάγιο στα Χανιά και πάει σε ένα γάμο, στο Κολυμπάρι, Κισάμο. Παίζουν όλη τη νύχτα, γλέντι, κακό, χορεύουν και κάποια στιγμή πρέπει να πάει προς νερού, του πάει από κάτω στο καφενέ. Είναι μια, η τουαλέτα, ας πούμε. Οι κουτσουρέλιδες, ναι. Ναι, και πατάει, ακούει ο Μίκης τα πατήματα του χορού πάνω στο σανίδωμα του καφενέ. Εκείνη τη στιγμή ο Μίκης λύνει το κεντρικό του ζήτημα, το πρόβλημα του ρυθμού. Μέσα από το χανιώτικο συρτό. Είναι μια στιγμή, παίζουν οι αδερφοί κουτσουρέλι πάνω. Γιώργος και Στέλιος Κουτσουρέλης. Είναι μια στιγμή που ο Μίκης, αυτό που ο μεγάλος του δάσκαλος Μεσιάν αργότερα του λέει, ο ρυθμός είναι το παν, ο Μίκης λύνει το πρόβλημα του ρυθμού. Ενώ έχει γράψει ήδη συμφωνικό έργο, το Πανηγύρι της Ασυγωνιάς. Πάλι Κρήτη, εδώ πέρα. Και μια και να μου επιτρέψεις να πω, πρόσφατα ο Μίκης έκανε μια επέμβαση βηματοδότη, ας πούμε, που λέμε, δεν είναι. Θα σας πω για να καταλάβετε ποιος είναι ο Μίκης. Εμείς είμαστε με αγωνία απ' έξω. Και παίρνω στο κινητό μου ένα μήνυμα την ώρα της αγωνίας. Που μου λέει, Μίμη, το έχω στο κινητό μου, ενθύμιο θα μείνει. Μίμη, σε παρακαλώ, συγκεντρώσου. Ποιος και πώς μπορεί να ενορχιστρώσει με κριτικά πλέον όργανα το πανηγύρι της Ασυγωνιάς, το συμφωνικό μου έργο, το πρώτο. Δηλαδή, ο Μίκης στο τέλος, χωρίς τελεία, 95 χρονών, ξαναεπιστρέφει στο Μίκη των 20 χρονών. Ναι, εκεί του Καλομύρης είχε γράψει καλή κριτική. Ναι, από τα πρώτα του έργα. Πάμε όμως, πάμε. Τι σημαίνει πανηγύρι της Ασυγωνιάς, ναι, κάποια στιγμή πρέπει να σας το πω. Είναι κριτικός τώρα και με φουντώνει. Του βγαίνουν οι κριτικές ιστορίες, θα τον διακόψω όμως για να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που είναι και η στίχη και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Thank you.
παροχάρες το κρασί. Λεβεντιά είναι τραγούδι του νεκρού αδελφού, έτσι. Τραγούδι του νεκρού αδελφού. Αλλά μπροστά στο θάνατο με υψηλό φρόνημα. Για να περάσουμε τώρα, θέλω Παναγιώτη μου, πριν περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να συνδέσουμε τώρα αυτή την κορυφαία στιγμή, την κορυφαία συνεργασία με τον Γιάννη Ρίτσο, που είναι το «Βασίλεψες αστέρι μου». Από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, που νομίζω ότι αυτό το έργο ουσιαστικά σηματοδοτεί αυτή τη μετάβαση. Το ότι έρχεται η ποίηση στα στόματα του λαού. Μια φωτογραφία έμεινα, το φωτορεπορτάζ του καιρού. Μια μάνα, ο νεκρός γιος. Μια απεργία και... στη Θεσσαλονίκη, 36, Μάη του 36. Και η μάνα κλαίει το γιο, έτσι πάνω που έχουν βάλει το πτώμα του, πάνω σε μια πόρτα, ξύλινη πόρτα κάτω. Στο οδόστρωμα. Φοβερή φωτογραφία αυτή, ναι. Και γράφει ο Ρίτσο στον επιτάφιο. Και το στέλνει στο Μίκη στο Παρίσι. Αυτό, όπως είπε πολύ ωραία ο Πετράκης, άλλαξε τη ζωή του Μίκη, ε. Να άλλαξε με τη μία. Ο Μίκης θα ήταν άλλος. Δηλαδή θα γινόταν μεγάλος συμφωνικός. Άλλωστε ο Δημήτρης ο Μητρόπουλος ήδη τον είχε καλέσει στη Νέα Υόρκη. Έκανε μουσεία του κινηματογράφου, μεγάλες επιτυχίες στο διεθνή κινηματογράφο. Ο επιτάφιος τον ξανάφερε πίσω. Παναγιώτη, σε σένα αυτή η κορυφαία στιγμή που άλλαξε και τις δικές μας ζωές και τη ροή του ελληνικού τραγουδιού. Και τα πάντα. Βασιλέψες αστέρι μου, βασιλέψε η πλάση κι ο ήλιος κουβάρι.
ακόμα. Φωσιλά ρολεβέντη μου, μ' ανέβασε απ' το χώμα. Σημαίες τώρα σε ντύσανε, παιδί μου εσύ Δροσερό είναι αυτό. Δεν τι ωραίο είναι. Τραγούδι. Σαν τη Μαργαρίτα. Σαν τη Μαργαρίτα. Δροσερό το τραγούδι. Μα πρέπει μόνο να ευχαριστήσουμε. Μόνο η Μαργαρίτα μας λείπει σήμερα. Έχουμε κάνει συναυλίες. Μου λείπει η άβρα της που είναι πάντα και μας κοιτάει με τόσο θετική ενέργεια σε κάθε συναυλία μας. Μας λείπει σήμερα η Μαργαρίτα. Μας λείπει, θέλω να πω για τη Μαργαρίτα το εξής, ότι η Μαργαρίτα έχει ένα πολύ δύσκολο
ρόλο αυτή τη στιγμή. Έχει ένα βαρύ έργο. Το να συνεχίσει αυτό το έργο, να το διαδώσει, να το προφυλάξει, να το προστατεύσει. Και επίσης θέλω να πω, γιατί ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει, η Μαργαρίτα έχει ένα κείμενο εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων λέξεων, όπου χρόνο-χρόνο την παιδική της ηλικία μέχρι σήμερα καταγράφει τις ξεχωριστές στιγμές, την εξορία, το Παρίσι, συναντήσεις με πολύ σημαντικές προσωπικότητες της εποχής. Και τώρα λοιπόν είμαστε σε ένα σημείο που προσπαθώ να πείσω τη Μαργαρίτα αυτό το πράγμα να πάρει μορφή, να γίνει ένα θεατρικό έργο, να γίνει ένα βιβλίο βιογραφικό. Γιατί νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τη ζωή του Μίκη μέσα από τα μάτια της Μαργαρίτας. Βεβαίως, είναι ωραία πράγματα αυτά. Ωραία πράγματα. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω τώρα τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, τι ωραία στιγμή είσαι πάνω στη σκηνή με την ορχήστρα, Μίκης Θοδωράκης. Είναι κάτω ο μεγάλος δημιουργός, σε κοιτάει. Εσύ σου βλέπει καταφατικά. Ρίγος. Δεν περιγράφονται τα συναισθήματα. Το να ερμηνεύεις το συνθέτη, να είναι ο ίδιος από κάτω, αυτός ο τεράστιος συνθέτης, και να συμφωνεί με τον τρόπο ερμηνείας σου και να σου λέει και σε κάποια φάση ένα άξιος, δεν θες τίποτα άλλο νομίζω. Ναι. Και να έχει και δίπλα σου δύο άξιους συνεχιστές του δίδυμου Καρνέζης Παπαδόπουλος, ο Βασιλάς και ο Ματζούκας. Αυτά είναι. Ένα χειροκρότημα. Ένα χειροκρότημα στους αγαπημένους μας. Και Παναγιώτη, συναυλίες από το 11 νομίζω είσαι μαζί με την ορχήστρα. Το και εκεί νομίζω, από το 10 και το 11, ναι. Ταξίδια. Σε πολλές πόλεις, υπέροχες αντιδράσεις παντού. Η επισκέψη στο σπίτι του. Θέλω να μου πεις τη δική σου στιγμή. Αυτό που... Η δική μου την προσωπική στιγμή, σου στιγμή με το Μίκη. Νομίζω πιο συγκινητική είναι να βρίσκομαι στο σαλόνι του και να ακούμε μουσική παρέα. Να μην χρειάζονται λόγια. Επικοινωνούμε ακούγοντας τη μουσική του. Τέλεια. Δεν υπάρχει κάτι ωραίο. Έτσι λοιπόν θα μας πας δρόμοι παλιοί. Στην υπέροχο ποίημα του Αναγνωστάκη. Να το ακούσουμε και μετά να μιλήσουμε και λίγο για το Μανώλη Αναγνωστάκη. Είναι και φιλμ το Σέρπικο, έτσι. Είναι η μουσική για το φιλμ Σέρπικο με το Αλπατσίνο. Ταινιάρα. Αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα. Κάτω από τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ νύχτες των γυρισμών αναποτρεπτές κι η πόλη νεκρή. Ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε. Χαμένο του πόθου μου και εγώ. Ξεχασμένος κι αθήθασος να περπατώ
κρατώντας μια σπίθα τρεμοσβηστή. Στις υγρές μου παλάμες. Μέσα στη νύχτα, χωρίς να γνωρίζω κανένα, ούτε κανένας, κι ούτε κανένας με γνώριζε, με γνώριζε. Μας αρέσει εμάς τους δημοσιογράφους να δίνουμε και τίτλους. Ο ποιητής της γενιάς, της ήττας, της διάψευσης. Και υπάρχουν, ξέρεις, πολλές ενστάσεις. Ο Μίμης θα μας τα πει καλύτερα για τον όρο «η γενιά της ήττας», έτσι δεν είναι, Μίμη? Δεν είναι πολύ πεσημιστικός όρος? Μια κοινοτοπία ήταν αυτή που την κολλήσανε στον Αναγνωστάκη, αλλά δεν ισχύει. Δημοσιογράφοι είμαστε, ναι. Μίμη, αυτά μας αρέσουν. Πάντως ήταν οι δύο ψηλοί της αριστεράς. Οι δύο πανίψηλοι και οι δύο κριτικοί, να το λέμε κι αυτό. Ναι, αλλά Θεσσαλονίκη. Ο Αναγνωστάκης πήγε βόρεια. Λοιπόν. Δεν ήταν, θα σας πω κάτι για να πει, και ο Μινάς είναι ποιητής. Δεν ήταν ποτέ ιδηλιακές οι σχέσεις των ποιητών και των συνθετών. Προσέξτε, είπαμε πριν τη μεγάλη στιγμή Ρίτσος. Φαντάσου, ακόμα και ο Γιάννης Ρίτσος σοκαρίστηκε όταν άκουσε να κάνει τη μάνα ο Πιθηκότσης. Μάνα, έτσι δεν είναι? Και σε Ιμπέκικο τον επιτάφιο. Στην αρχή δεν το έκανε. Γιατί όταν έστειλε στο Μίκη το ποίημα. Είχε κάνει ο Μίτσης την Αντιγόνη, που είχε γίνει παγκόσμιο σουξέ, ας πούμε, και περίμενε ένα μπαλέτο κλασικό, ναι, ο Ρίτσος. Και το εμφανίζει τον Πιθηκότσης, μπουζούκι, και το σοκ ήταν μεγαλύτερο με το Σεφέρι. Όταν άκουσε την άρνηση ο Σεφέρης, το απέρριψε παταγωδός. Μετά συμφιλιώθηκε, όταν γύριζε τη ταβέρνα της Αθήνας και τραγουδούσε όλος ο κόσμος το Περιγιάλι το κρυφό, συμφιλιώθηκε και ο Σεφέρης. Δεν ήταν ποτέ εύκολα τα αυτά πράγματα. Αυτά λέμε ότι γέννηση. Ούτε με το Βάρναλι. Δεν είναι δεδομένα όλα. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι μελοποιώντας ο Μίκης κορυφαίους ποιητές και πολλούς κορυφαίους ποιητές, έφερε την πίστη πιο κοντά στο λαό. Ασφαλώς. Δηλαδή το άξονε τι θα το διάβαζε κανείς, αλλά δεν ήταν ο Μίκης. Λίγοι. Μινά, πες αυτό, γιατί τόσοι ήσασταν νιάτες, είσαι αυτή η γενιά, η οποία γαλουχήθηκε. Δηλαδή, τι τρομερό το σουξέ της εποχής σου, το σουξέ όμως, να είναι αυτό. Σουξέ εντός εισαγωγικών. Η μεγάλη επιτυχία, το ρεύμα, το άκουσμα. Όχι, για μένα αυτά είναι το 60, η γενιά του 60. Δηλαδή, σκεφτείτε, ο Μίκης από το 60 έως το 67, δηλαδή μέχρι τη Χούντα, είχε κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου του. Μετά βγήκανε βέβαια Ήλιος και Χρόνος, το Κατάση Πολιορκίας, του Νερούδα η ποίηση, ας το πούμε έτσι. Αλλά είναι εκπληκτική η δεκαετία του 60, είναι συγκλονιστική. Και του 70 βέβαια, που την και ακούμε εμείς και που μας την αφομοιώνει ο λαός. Και σε αυτό που έλεγες Αθηνά, εγώ έρχομαι στην Αθήνα το 73 από ένα μικρό νησί, την Κάσο, λίγο μικρότερος από το Μίμη, και από ένα ιστορικό νησί, λίγο μικρότερο από την Κρήτη, αλλά το ίδιο ιστορικό. Και έρχομαι με ένα παρθένο πολιτικά μυαλό. Και φτάνω στη Φωκίνος Νεύρη, στο 15ο σχολείο,
όπου ξαφνικά όλοι πέφτουν πάνω μου. Είναι ένας καινούριος υποψήφιος επαναστάτης νέος. Αρχίζω λοιπόν φίλοι μου από το Ρίγα, από την ΚΝΕ, να με πλησιάζουν. Μου μιλάνε για Μάρξ, για Λένιν. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω από τον Ισάκη μου που δεν ήξερε τίποτα. Ο Μίκης τότε υποψήφιος δήμαρχος. Ναι. Μόνο τον Ολυμπιακό ήξερε ότι ερχόμενο, α πούμε. Και ξαφνικά αρχίζω να ακούω στην αρχή παράνομα αυτά τα τραγούδια. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Και λέω ότι αυτό είναι. Μέσα λοιπόν από τους στίχους των ποιητών, τους οποίους όμως ο Μίκης μελοποιώντας έκανε προσιτούς σε εμάς και η μουσική ήταν αυτή που έδινε δύναμη στις λέξεις, άρχισα να πολιτικοποιούμε. Και το 90 που γνωρίστηκα με τον Μίκη και πήγαμε ένα ταξίδι στην Αίγυπτο, στην όπερα του Καΐρου. Και γενέτειρά σου. Ναι, και γενέτειρά μου, ναι, με τη συμφωνική τη ΕΡΤ. Του το έλεγα και γέλαγε. Κάνουμε τότε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στα νέα. Και ήταν για μένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μετά άρχισα να διαβάζω, μετά άρχισα να βλέπω γύρω μου τι συμβαίνει στον κόσμο, να ταξιδεύω και να πω τελικά σήμερα αυτό που είμαι πολιτικά. Είμαι, αλλά η αρχή, το Α, ήταν ο Μίκης για βέβαια, μένα. Βέβαια, με τη μουσική του όλα, καταλήτης. Και να πάμε στον παγκόσμιο Μίκη, Πέγγι μου, αν θυμηθείς το όνειρό μου. Πριν από αυτό θέλω να συμπληρώσω κάτι. Πόσο τυχερή ήταν αυτή η γενιά που όντως αυτά ήταν σουξέ. Ήταν στην πρώτη γραμμή. Και πόσο αδικημένοι και ορφανοί νομίζω πρέπει να αισθανόμαστε στη δικιά μας τη γενιά καλλιτεχνικά, που τα σουξέ της δικιάς μας εποχής δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το μεγαλείο. Ναι. Δεν έχουν να μας διδάξουν. Ναι, αυτό, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό η υποχρέωση δική μας είναι να προβάλλουμε. Να τα μεταφέρουμε και στην επόμενη γενιά με την ελπίδα να υπάρξει ένα νέο κύμα δημιουργίας καινούριο. Ναι, γιατί και οι τρεις σας που μιλάτε. Ναι. Σε μια νέα γενιά κοινού ακροατών είναι πολύ σημαντικό και μέσα από τη φωνή της Πέγγης και τη δική σας να προσεγγίζει το έργο του Μίκη, γίνεται πιο φιλικό παρά να ακούσει ένα δίσκο με τον Πυθικό της, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια που όλα είναι πια σε ένα συγκεκριμένο κλίμα και πολιτικά και ο Πομπός και ο Δέκτης λειτουργούν με διαφορετικές συναισθηματικές συνθήκες. Κοιτάμε μπροστά μας, αυτό. Και είπε και ο Μίμης ο Ανδρουλάκης ότι όταν έγραψε αυτό το βιβλίο απευθυνόταν στις επόμενες γενιές. Εκεί είχε το νου του, μπροστά. Θέλω, Πέγγι μου, να σηκωθείς, να πούμε αυτό το τραγούδι έτσι να περάσουμε παγκόσμιος ο Μίκης. Αυτό που θα πει... Ο Τσέ, τα μπερδεύονται όλα γλυκά. Αυτό που θα πει τώρα η Πέγγι, δηλαδή το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», το «Χάνιμο», είναι από τους εραστές του Τερουέλ. Ο Μίκης έγραψε τον Μπαλέτο τότε. Εκεί γνωρίζει τον Σαλβαδόρ Νταλί. Πάει στην Ισπανία κλπ. Είναι το τραγούδι που γνώρισε ο Μίκης τον Τζε Γκεβάρα και τον Κάστρο. Πού στην ταράτσα του Χίλτον τη Σαβάνα. Αυτά είναι. Λένε στο Τζε. Λένε αυτό εδώ είναι Έλληνας. Του λέει Έλληνας, αρχίζει του κάνει πλάκα ο Τζε και του λέει Σοφοκλής, του Κιδίδης, τη λέει τέτοια. Και του λέει ο Μίκης αυτό που ακούς τώρα το τραγούδι, το Χάνιμον με ένα Μεξικάνο τραγουδιστή, ήταν σουξέ παγκόσμιο τότε, είναι δικό μου. Δικό σου, του λέει. Και έτσι λοιπόν μετά πήγανε μαζί στην Νεβάδα. Τώρα πώς μπήκαν οι ελληνικοί στίχοι, θα σας πω με μια-δύο λέξεις. Ο Μίκης συναντάει με τη Μυρτό στο Κολωνάκι, τον Κάτσο με τον Σπυρομήλιο, ο Σπυρομήλιος εραστής της Μελίνας, διοικητής ΣΕΡΤ τότε κλπ. Ο Σπυρομήλιος όταν έφυγε ο Μίκης με την... Μιλάει λίγο υποτιμητικά για τον Μυρτό, σου λέει σιγά την κόμενα, ξέρω που είχε ο Θοδωράκης τότε κλπ. Και την επομένη δίνει ραντεβού ο Κάτσος με τον Μίκη και τη Μυρτό στο Φλόκα. Και αφού μιλάνε, ξέρω εγώ κλπ, λέει άνοιξε το χέρι σου. Άνοιξε το χέρι σου Μυρτό και της βάζει μέσα τη Μυρτιά. Τη Μυρτιά, το τραγούδι Μυρτιά, Μυρτό, Μυρτιά. Α, έτσι έγινε. Και προσέξτε, για να γίνει δισκάκι 45 στροφών, χρειάζεται άλλο ένα τραγούδι. Και παίρνουν τη μουσική από το Χάνιμον και γράφει ο Γκάτσος το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Είναι λοιπόν μια στιγμή Χατζηδάκης, Μίκης, Γκάτσος. Που φτάνει και μέχρι τους Beatles, γιατί το έχουν τραγουδήσει σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή του BBC, οι Beatles, το Χάνιμον. Υπάρχει δισκάκι των Beatles. Τεράστια επιτυχία. Ας το απολαύσουμε εμείς τώρα με την Πέγγι Ζήνα. Στον κόσμο ελπίδα καμιά.
πολλά με τον Γκάτσο, ο Θοδωράκης, γιατί γνωρίζουμε όλη την υπέροχη συνεργασία του με τον Μάνο Χατζηδάκη. Να, ναι. Και αν θες να σου κάνω και μια πλάκα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Γι' αυτά ζούμε. Από τις πολλές, ας πούμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το πέλαγος είναι βαθύ, το ξέρετε του Μάνου Χατζηδάκη. Το πέλαγο, το ξέρετε. Μια φορά λοιπόν ήταν μια ταβέρνα Λεύκα και φοιτητές εμείς, δικτατορία, ας πούμε, 69, τραγουδάγαμε δύο του Μίκη, ένα ξέρω εγώ του Μούτσι, το παράπονο ήταν τότε στη μόδα, 70 το παράπονο, ένα του Μάνου και τρία του απαγορευμένος ο Μίκης. Και μπουκάρει η αστυνομία και πιάνει εμένα από αυτό ότι τραγουδάγαμε Μίκη Θοδωράκη και γράφει. Τραγουδάγανε το γνωστό άσμα του Μίκη Θοδωράκη, το πέλαγο είναι βαθύ. Προσέξτε, προσέξτε όμως. Ποιο είναι. Μας πήγανε στο τμήμα και λοιπά, με αυτόν του Μάνου Χατζηδάκη. Λένε στο άσμα, δεν τρέπε, δεν γίνανε ρεζίλοι. Α, η πραγματικότητα όμως ποια είναι. Ότι πράγματι είναι του Μίκη αυτό. Είναι το έργο που ας πούμε δανείστηκε ο Μάνος από το Μίκη. Είναι από το έργο το συμφωνικό ελληνική αποκριά, παίρνει ένα κομμάτι, το κάνει με σαξόφωνο. Ο Μίκης, το κομμάτι αυτό το κάνει και ο Μίκης, ο ίδιος ο Μάνος το αναγνώρισε και είπε τότε την ιστορική φράση «Οι μεγάλοι δανείζονται, οι μετριότητες κλέβουν». Δηλαδή αυτός μπορεί να δανείζεται. Άρα λοιπόν η μουσική στο έργο αυτό που το έκανε ο Γκάτος κλπ. Είναι του Μίκη. Ωραία, η αστυνομία, δηλαδή, χωρίς να το ξέρει, έπεσε μέσα. Ιστορίες της τέχνης. Μπέγκη μου, θέλω να πούμε δύο λόγια και για το επόμενο τραγούδι που είναι στις στίχους του Μάνου Ελευθερίου και είχες και τη χαρά να κάνεις κάποια τραγούδια με τον... Να τον γνωρίσω, να συνεργαστούμε, να γνωρίσω αυτόν τον τεράστιο ποιητή από κοντά, να δω και πόσο τεράστιος άνθρωπος ήταν και θέλω να το αφιερώσουμε το πιο στη ζωή μου. 70 τραγούδια έχουν κάνει μαζί. Πολλά, ναι. Ο Μάνος και ο Μίκης. Και πολλά από αυτά τα, και ο Καλογιάννης, να μνημονεύσουμε για τον Καλογιάννη. Ας πούμε, μια νυχτερίδα στη σκεπή, έτσι. Μάνος Ελευθερίου. Έχεις μάτια το φεγγάρι. Εγώ έχω κάνει ένα τραγικό λάθος με τον Μάνο που δεν με το συγχώρησε ποτέ. Γράφαμε με τον Μίκη το μυρολόι της βροχής. Και αφηρημένος εντελώς λόγω το μυρολόι της βροχής του Μάνου Ελευθερίου. Αλλά ήταν του Τάσου Λιβαδίτη. Και λέει, με ανάφερες σε λάθος. Και θέλω να σταθούμε πριν πούμε αυτό το τραγούδι ότι είχαν ένα μυστικό κώδικα αυτοί οι δύο. Του στέλνε κρυφά ο Μάνος Ελευθερίου στον Οροπό. Στον Οροπό και στην Πελοπόννησο, νομίζω. Κρυφά ποίηματα, όπου δεν αποκάλυψαν ποτέ τον τρόπο. Μάλιστα. Ήταν μια μυστική επικοινωνία των δύο δημιουργών. Ας ακούσουμε, Πέγγι, το αποτέλεσμα αυτής της ωραίας συνεργασίας. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα. Μουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στο στη ζωή μου ποιος παραφυλά, στο κόσμο τα στενά ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στο κόσμο στην κυνηγά, ποιο
πού πήγε αυτός που ξέρει να μιλά και πιο πολύ πού πήγε αυτός που ξέρει να πιστεύει. Πάντα αυτός θα είναι, πώς το λέει το τραγούδι του Ρίτσου που λέει «Μες στα σταυρωμένα χέρια του κρατούν τις καμπάνες στο σκηνή». Αυτό είναι ο Μίκης, θα είναι και τα επόμενα 100 χρόνια. Ένας κοδωνοκρούστης. Καμιά φορά θα παίζει τις καμπάνες, θα μας ξυπνάει σε λάθος ώρα, μπορεί να γκρινιάζει κανείς, λέει «Μα ποιος είναι αυτός ο τρελός που μας ξυπνάει». Αλλά οι επόμενες γενιές θα πούνε αυτό που είπε ο Τσαϊκόφσκι, το Βάγνερ. «Διαφωνώ, αλλά προσκυνώ». Είπε όμως και μέσα στο βιβλίο σας και ο Μπετόβεν σε αυτή τη φαντασιακή αλλά αληθινή συζήτηση. Αληθινή συζήτηση. Που στο τέλος είπε ότι πιστεύουμε στην ουτοπία, δεν την αφήνουμε. Ασφαλώς, ασφαλώς. Αυτό για τους επόμενους. Πράγματι συνδέει τον Μπετόβεν με τον Μίκη. Γιατί ο Μπετόβεν ήταν της ουτοπίας. Έτσι έζησε μια άλλη εποχή, βέβαια, μεγάλη Γαλλική Επανάσταση κλπ. Εδώ, αγαπητοί μου, λες τη μεγάλη φράση που μας συνδέει με τον Μίκη. Την ουτοπία. Η οποία βέβαια μπορεί και να γίνει εφιάλτης αν πάει να εφαρμοστεί τυφλά στην πραγματικότητα. Την ουτοπία πρέπει να την πραγματώνουμε στη ζωή μας σε μικρές δόσεις ανάλογα με τα δεδομένα της εποχής μας. Ας το πούμε έτσι. Όσο αν πρόκειται με τα βεβαιότητας, με τα 5, 10, 20 γενιές, το ανέφικτο της ουτοπίας να γίνει εφικτό. Με αυτή την έννοια είμαστε πάντα ουτοπιστές και το μέλλον της ουτοπίας ανήκει στους ρεαλιστές. Αυτό θέλω να ξέρετε. Αυτό λοιπόν και λίγο πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, Πέγγι μου, να μας πεις το τραγούδι της Ξενιτιάς, Ερίκος Θαλασσινός. Τι να πω, σκεφτόμουν τώρα διαβάζοντας όλα αυτά τα πράγματα. Τι δε θα έδινα να ήμουν το 1962 σε αυτή την πόλη. Να είναι η Οδός Ονείρων από εδώ, η όμορφη πόλη από εκεί. Εγώ θα πήγαινα σε όλους πάντως. Γιατί δεν μου αρέσουν και αυτοί οι διαχωρισμοί, ξέρεις, σε αυτό το θέατρο, αυτός ο πρωταγωνιστής, αυτός ο συνθέτης. Αλλά τι ωραία επιλογή που είχαν οι Αθηναίοι, οι Έλληνες του 1962. Τι ωραία πολιτιστική επιλογή ανάμεσα στα. Παρότι ήταν σκληρή εποχή, με τα αμφιλιακή Ελλάδα, κράτος ανομαλίας. Και αυτό το τραγούδι, αυτή την κατάσταση της Ξενιτιάς, την πολύ σκληρή, δεν περιγράφει. Με πολύ αληθινό τρόπο. Και δοσμένο με πολύ σημαντικούς ερμηνευτές επίσης. Ο καθένας έδωσε την δική του ψυχή σε αυτό το τραγούδι. Αλλά της Ξενιτιάς πραγματικά. Μα λες, Πέγγι μου, ότι αγαπάς το λαϊκό τραγούδι και σ' αρέσει ο δωρικός τρόπος εκφοράς του. Πάρα πολύ. Αυτό είναι αυτό που αγαπώ στο τραγούδι. Γι' αυτό και θεωρώ τον Μίκη, όχι μόνο εγώ, όλη η Ελλάδα, αγαπώ τον τρόπο αυτόν του λαϊκού τραγουδιού, το δωρικό, και αγαπώ και όλους αυτούς τους δωρικούς τραγουδιστές που τον τραγούδισαν, τον ερμήνευσαν, τον λάτρεψαν. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Φεγγάρι Μάγια μου κάνες», το έχω λατρέψει πιο πολύ από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το είπε με τόση ψυχή. Ένας άλλος μεγάλος σταθμός στη ζωή σου, καταλυτικός. Πολύ μεγάλος καταλυτικός και με έχει σημαδέψει πραγματικά. Είναι σαν να μαθαίνω την ιστορία. Είναι σαν να μαθαίνω την ιστορία από αυτά τα τραγούδια. Μια και είπε Δημήτρης Μητροπάνος, να πω ότι ήμουν παιδί. 1966. Ναι. Γίνεται η μεγάλη συναυλία στον Εργοτέλη. Η αποστασία γίνεται χαμός. Πάνω είναι ο τάφος του Νίκου Καζαντζάκη, είναι που λέμε ο λόφος Μαρτινέγκο. Ο κόσμος τα φωνάζει, σήκω Νίκο να τον δεις. Και επειδή ο Πυθικότης είχε συμβόλαιο και δεν μπορούσε να έρθει στη συναυλία, προσέξτε, είναι Μαρία Φαραντούρη, Μητροπάνος Πιτσιρικά στη θέση του Γρηγόρη Πυθικότση, ο Πουλόπουλος και η Ελένη Ροδά. Είναι μια συγκλονιστή συναυλία, δεν έχω ξαναζήσει ανάλογο της. Τότε πρώτη φορά γνώρισα τον Μητροπάνο, τον οποίο οι Λαμπράκηδες τον είχαν στείλει στο Μίκη το σπίτι να κάνει τις ήλιες περιφρούρηση. Και του λέει, ξέρεις, εγώ τραγουδάω λίγο. Για τραγούδισε, του λέει. Και του λέει, έλα μέσα στην Κρήτη, του λέει. Τέλος πάντων, στο ελληνικό τραγούδι και μέσα τις τσίλες μπορείς να πεις. Και να πάρεις το σωστό. Ως Λαμπράκης, ας πούμε, περιφρούρος. Περιφρούρηση. Αν είσαι Μητροπάνος. Κυρίες και κύριοι, μην φύγει κανείς. Θα ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά ακολουθεί και τρίτο πολύ δυνατό μέρος. Πάμε. Thank you.
ήμουνα κλαμμένα. Στείλ' ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Δίπλα στο μπαλκονάκι. Στείλε ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Να πάει στη μάνα υπομονή. Γλυκοφιλί, γλυκοφιλί στα χείλη. Στείλ' ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Αχ, να τα νύχτα.
κι ο χάρος να αρχοντά. Μια Κυριακή το βράδυ οι άντρες κολλάνε απ' τη δουλειά. Ο Τάσος Λιβαδίτης. Τι εικόνες, μοσχοβολούν οι γειτονιές, οι άντρες κολλούν από τη δουλειά, όλη αυτή η αίσθηση. Νομίζω ότι είναι... Στέλιος Καζαντζίδης. Το κορυφαίο τραγούδι, λαϊκό τραγούδι, μαζί του με τη Συνεφιασμένη Κυριακή. Θα σας πω μια στιγμή με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Έχω πάει για να πείσω τον Στέλιο να κάνουμε τη λαϊκή όπερα με πρωταγωνιστές, προσέξτε. Στέλιος Καζαντζίδης, Γρηγόρης Πιθηκότσης, Νίκος Ξυλούρης. Φαντάζεστε το τρίδημα αυτό, έτσι, που δεν έγινε ποτέ. Δεν θα πω γιατί κλπ. Ο Στέλιος είναι επιφυλακτικός, έχει στενοχωρηθεί από κάτι, θα σας το πω. Και μου λέει: ό,τι μου πει ο Μίκης θα κάνω, γιατί. Μπορεί να έχω πει τα καλύτερα τραγούδια του Τσιτσάνη, του Απόστολου Καλδάρα προπαντός, του Άκη Πάνου. Αλλά ο Μίκης μου χάρισε το καλύτερό μου τραγούδι, το Σαββατόβραδο. Έτσι λέει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ήταν σε μια εποχή που είχε στενοχωρηθεί. Διότι πρέπει να ξέρετε, όταν έγινε η πρώτη συναυλία του Μίκη στο κεντρικό Μπιθικό της Καζαντζίδης, ο Λαπρόπουλος έκανε ένα λάθος, δηλαδή της, ας το πούμε έτσι, ο παραγωγός εταιρείας. Έβαλε του Γρηγόρη Μπιθικότση το όνομα μεγάλο και μικρότερο του Καζαντζίδη. Όταν η αντίστροφη ήταν τότε η σχέση. Εκείνη την εποχή, όπως έλεγε ο Στέλιος, εγώ έπαιρνα το βράδυ 5.000 και ο Μπιθικότσης 500 δραχμές. Αυτές οι μαρκίζες, τέλος πάντων. Και υπήρχε αυτή η στενοχώρια. Αλλά είπε ο Στέλιος ότι το καλύτερο του τραγούδι όλων των εποχών είναι το Σαββατόβραδο. Πέγγι μου, θέλω να μας συστήσεις με την ορχήστρα, με αυτούς τους υπέροχους μουσικούς, να τους ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Στο πιάνο, ο Αλκιβιάδης Ευαγγελάτος. Μπράβο, Αλκιβιάδη. Ο Θανάσης Βασιλάς στο μπουζούκι. Θανάσης. Ο Γιάννης Ματσούκας, επίσης στο μπουζούκι. Πιάνο. Ξενοφών Συμβουλίδης, όμποε. Ο Βαγγέλης Κονταράτος στην κιθάρα. Αρτέμι Σαμαρά στη βιόλα. Λευτέρης Γρίβας στο ακορντεόν. Ο Θεόδωρος Κουέλης στον μπάσο. Ο Νίκος Κομόπουλος στην drums.
ο Στέφανος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης στα Κρουστά. Μπράβο, Στέφη. Θανάση μου, η ορχήστρα αυτή από το 1997 γυρνάει όλο τον κόσμο. Την Ελλάδα, το εξωτερικό, φυσικά. Μεγάλες συναυλίες, μεγάλες συναντήσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου στιγμή. Εκεί, δεν ξέρω αν είναι το Πεκίνο, ξέρω εγώ, και η Συμφωνική Ορχήστρα του Πεκίνου, ή είναι ένα Κάσος, ταπεινό χωριό κάπου. Το λιμάνι της Κάσου. Ναι, ή το λιμάνι της Κάσου. Καταρχήν πρέπει να πω ότι αν υπάρχει κάποια ορχήστρα που πραγματικά πρέπει να γυρίζει όλο τον κόσμο και να εκπροσωπεί την ελληνική μουσική, αυτή είναι η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανώτερο στην ελληνική μουσική από αυτό που έχουμε να δείξουμε, δηλαδή προς τα έξω. Έτσι. Τώρα οι στιγμές που έχουμε ζήσει με αυτή την ορχήστρα παίζοντας τα κομμάτια του Μίκη είναι ανεπανάληπτες. Όπως και οι στιγμές που έχουμε από τη συνεργασία μας με τον Μίκη, από τη συνύπαρξη, και αυτές είναι ανεπανάληπτες. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, νομίζω είναι τεράστια τύχη. Προσωπικά σαν μουσικός, δηλαδή, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί σε αυτά τα χρόνια όλα που δουλεύω, είναι η συνεργασία αυτή με τον Μίκη, για την οποία αισθάνομαι τυχερός που ασχολήθηκα με τη μουσική. Μόνο και μόνο που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο και έκατσα μαζί του κάποιες ώρες. Συνεργαστήκαμε, συζητήσαμε και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτό. Είναι λοιπόν ο πυρήνας ο Μίκης Θεοδωράκης και από την άλλη, καλή ώρα, όπως είναι η Πέγγι, όπως είναι ο Παναγιώτης, όπως είναι ο Σπύρος, έρχονται άνθρωποι, έχουν περάσει όλα τα ονόματα, φυσικά, όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Κατά καιρούς. Εννοείται. Εννοείται. Έχουμε ζήσει καταπληκτικές στιγμές, μοναδικές συνεργασίες με πάρα πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες. Ό,τι και να πω, θα νομίζω ότι θα αδικήσω αυτά που έχουμε ζήσει, το που έχουμε παίξει. Ξέρεις, κρατάω αυτό την που αγάπη είπε του κόσμου. Ο Μίμης Ανδρουλάκης, ότι είστε κι εσείς μια συνέχεια του Παπαδόπουλου και Καρνέζη με τον συνάδελφο τον Ματσούκα, γιατί έτσι θα λέγαμε και του Σιώτη, και ακόμα και του Ζαμπέτα, έχουν παίξει στο είναι, Μίκη. Είναι αυτές οι αλυσίδες πολιτισμού που ο ένας δίνει τη σκυτάλη στον άλλον και έτσι διασώζουμε το έργο. Για μένα ένας λόγος παραπάνω που παίζω μπουζούκι, γιατί ο Μίκης έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους του μπουζουκιού. Καταρχήν τις δύο κολόνες του μπουζουκιού, Ζαμπέτας και Χιώτης. Εκεί είναι η αρχή και το τέλος του οργάνου. Και φυσικά μετά με τους σπουδαίους Καρνέζη και Παπαδόπουλο. Είναι λοιπόν μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη θέση εμείς και να προσπαθούμε να υποστηρίξουμε το έργο αυτό. Και βέβαια όλη η υπόλοιπη εκλεκτή μουσική, φυσικά, ο καθένας στο είδος του. Μοναδική όλη. Πολύ σημαντική και το καταλαβαίνω από τον υπέροχο ήχο σας. Λοιπόν, Πέγγι μου, πού θα πάμε τώρα, τι θα ακούσουμε? Θα πάμε σε Ποιο βουνό απόψε που πονώ, που τραγουδούσε η Πόλη Πάνου. Δεν είχε πολλές συνεργασίες η Πόλη Πάνου, έτσι. Προσέξτε, είναι κάτι καταπληκτικό. Για δύο φωνές θα πω. Και όταν η Πέγγι μπήκε στο Θοδωράκι, μου λέγανε, μα η Πέγγι ζει να τραγουδάει άλλα. Πάντα υπάρχει μια έκπληξη. Η Πόλη Πάνου είναι μια τέτοια έκπληξη και η δεύτερη είναι η Βίκη Μοσχολιού. Όταν ο Μίκης έβαλε τη Βίκη Μοσχολιού, προσέξτε, λίγο πριν να βγει η δικτατορία. Δηλαδή, ο δίσκος Θαλασσινά Φεγγάρια, δεν το ξέρετε, διότι έγινε δικτατορία. Είπε τα Θαλασσινά Φεγγάρια για το Σήμερα βράδια σε νωρίς με τη Βίκη Μοσχολιού. Δηλαδή, βλέπεις άλλες φωνές που μπαίνουν μέσα στον αστερισμό του Θεοδωράκη. Πόλη Πάνου, Βίκη Μοσχολιού, Πέγγι Ζήνα. Ε? Είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Είναι ωραίες οι αλυσίδες πολιτισμού που είπαμε. Η διαδοχή και η συνέχεια. Πώς το θέσατε έτσι, Μίμη μας. Υπέροχα. Απόψε που πονώ, θα πάω
καημός, τετρά διπλή χαρά. Να σε φτωχός με πλουσία καρδιά. Μέσα στη ζωή που βρέθηκα για να πονώ, για να πονώ βαρέθηκα. Μέσα στη ζωή που βρέθηκα για να πονώ, για να πονώ βαρέθηκα. Θέλω να πω εδώ ότι ο Μίκης Θεοδωράκης, παρόλο που έχει πάρα πολύ χιούμορ, ένα πηγαίο χιούμορ, όταν έρχεται η στιγμή να κάνεις πρόβα στα λαϊκά του τραγούδια, είναι πάρα πολύ αυστηρός, ιδιαίτερα στα λαϊκά του τραγούδια. Στα ζεϊμπέκικα, στα χασάπικα, στα ζεϊμπέκικα ακόμα περισσότερο, γιατί θεωρεί πολύ επικίνδυνο να βάζει ο κάθε τραγουδιστής διάφορα γυρίσματα παραπάνω, αυτό που οι παλιοί λέγανε τσαλκάντσες παραπάνω. Είναι πάρα πολύ αυστηρός αυτό. Και όταν είχε έρθει να μας δει στο Βραχάτι, μας διεύθυνε κατά κάποιο τρόπο από κάτω. Είναι πάρα πολύ αυστηρός και γι' αυτό ακριβώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάθημα του να κάνεις πρόβα στα λαϊκά του Μίκη. Πάντως, ήταν μια εμπειρία περίεργη για μένα. Παναγιώτη, και εσύ είχες ξεχωρίσει αυτή τη συνέβρεση στο Βραχάτι, στην συναυλία. Ναι, ακριβώς. Και ο κόσμος είναι απίστευτα ένθερμος. Νομίζω είχαμε 4.000 κόσμο στην παραλία του Βραχατίου. Απίστευτο. Σπύρο μου, η δικιά σου στιγμή. 7.000. Είχαμε 7. 7.000. Και 8 στην Τρίπολη. Και 8 στην Τρίπολη. Στην πλατεία. Σπύρο μου, η δικιά σου στιγμή. Η δικιά μου στιγμή ήταν η στιγμή που συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά με την ορχήστρα αυτή που φέρει αυτό το τεράστιο όνομα Μίκης Θεοδωράκης πέρυσι το καλοκαίρι στο Γήθιο, έτσι όπως είναι το team. Μία στιγμή που ευωδόθηκε μετά από μία συζήτηση και ένα μαγείρεμα 4-5 χρόνων με την κυρία Μαργαρίτα, που θέλω να την ευχαριστήσω και πάρα πολύ. Όπως επίσης, δράτοντας την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω τον ίδιο τον κύριο Μίκη Θεοδωράκη για την τιμή και για την επιλογή στο πρόσωπό μου να είμαι μέλος αυτής της ορχήστρας. Είναι μεγάλη ευλογία και θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς εδώ τους καταπληκτικούς μουσικούς και καταπληκτικούς ανθρώπους για τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους στο πρόσωπό μου και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας υποκληθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Ο φίλος σας και συνεργάτης. Λοιπόν, και τώρα πάμε, Πέγγι μου, να ακούσουμε αυτό το εμβληματικό τραγούδι, τη Δραπετσόνα, αυτό που άκουσε μικρό παιδί ο Μίμης Ανδρουλάκης, όπως μας εξομολογήθηκε, άλλαξε η ζωή του. Ξεντράπηκε που ήταν πολύ φτωχός. Έτσι, ένα αληθινό γεγονός. Πάλι Τάσος Λιβαδίτης, έτσι. Τάσος Λιβαδίτης, ένα αληθινό γεγονός. Θέλανε τα προσφυγικά της Δραπετσόνας να τα γκρεμίσουν. Και επέμενε ο Γιάννης Θοδωράκης, που κάλυπτε το ρεπορτάζ από την Αυγή, επέμενε ότι πρέπει να γίνει ένα τραγούδι. Και έγινε αυτό το μεγάλο τραγούδι. Αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι ο Μίκης με αυτόν τον τρόπο πάντρεψε την πολιτική κατάσταση με τον έρωτα σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, όλη αυτή την προσφυγιά μέσα από δύο ερωτευμένους ανθρώπους πονεμένους περιγράφει αυτό το τραγούδι. Παίρνουν το στεφάνι τους. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε τραγούδι είναι εκεί. Επειδή είπε η έρωτας, ασφαλώς, ο Μίκης είναι, ας πούμε, ένας Διόνυσος. Το λέω εγώ, σταυρωμένος Διόνυσος. Η διονυσιακή παρεκτροπή είναι στοιχείο του Μίκη, έτσι, ο ερωτισμός. Γι' αυτό και ο ίδιος λέει ότι αν ήμουν, ξέρω εγώ, είχα εικόσιμο, θα ήταν το κεφάλι ενός τράγου, δηλαδή θείος τράγος, το κεφάλι ενός τράγου που στο ένα κέρατο θα κρεμότανε μια λίρα και στο άλλο ένα τουφέκι. Τέχνη και επανάσταση είναι ο Μίκης.
έχεις θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε πάλι πίσω Χριστοδούλου και έχει πει ένα πάρα πολύ ωραίο. Είναι, το έχετε κι εσείς οι διανοούμενοι, οι ποιητές, οι συγγραφείς και οι ηθοποιοί, ωραία μιλάνε, δεν μπορώ να πω. Λέει ο Χριστοδούλου ότι τα μέσα που διαθέτει ο Μίκης πάει τον κόσμο από τη λησμονιά στη μνήμη και είναι γνωστό, όταν η μνήμη μπαίνει στους ανθρώπους, αρχίζει η ποίηση. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι ο Μίκης τα επόμενα 100 χρόνια θα αντιπροσωπεύει αυτό που λέμε την ιστορική και μουσικοποιητική μνήμη του λαού μας. Το κατόρθωσε αυτό. Έτσι ακριβώς. Και είναι και ένα άλλο παράδειγμα, και εσείς που τον έχετε γνωρίσει και είστε και δίπλα του. Έχει ένα σθένος αγωνιστικό, μια αγωνιστική διάθεση, ένα φρόνημα. Πάλι θα σου πω, Αθηνά μου, ότι ο Μίκης πάλι τα 100 επόμενα χρόνια, όταν θα είμαστε απελπισμένοι, κάθε φορά που θα είμαστε απελπισμένοι, πνιγμένοι στην κοιλάδα των δακρύων, θα έρχεται και θα μας λέει μια φωνή μες στο σκοτάδι, έγειρε και περιπάτη, όπως ο Χριστός τον παραλυτικό. Τα επόμενα 100 χρόνια. Λίγα λέτε. Έγειρε και περιπάτη λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το Βραδιάζει, άλλο ένα μεγάλο τραγούδι λαϊκό, όμορφο. Στιγμή, 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 βραδιάζει.
πώς να περπατήσω. Θα γίνω όνειρο γλυκό, καημούς παλιούς, καημούς παλιούς να φύσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε στην αυλή μας, που μας τιμήσατε αυτή την υπέροχη ορχήστρα που σηκώνει αυτό το βάρος του πολιτισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους ερμηνευτές εδώ. Δεν ξέρω, ξέρετε τι, το λέμε συνέχεια οι άνθρωποι που υπηρετούμε τον πολιτισμό, ότι η τέχνη μπορεί να μην μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά σίγουρα είναι μια ζεστή παρηγοριά. Κάτι για αυτούς που έχουν κάτι ανοιχτή καρδιά. Κάτι αλλάζει. Θέλω λοιπόν μια κουβέντα από όλους τους φίλους για να κλείσουμε και να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Σπύρο μου. Πρώτα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή. Και θα ήθελα να ευχηθώ και να προτρέψω όλους τους συναδέλφους μας, νεότερους και μεγαλύτερους, να προβάλλουν το έργο του τεράστιου Μίκη Θοδωράκη και όχι μόνο, και άλλων σπουδαίων δημιουργών Ελλήνων. Γιατί αυτό είναι το μέλλον μας, ο πολιτισμός μας, αυτή είναι η Ελλάδα. Παναγιώτη. Είναι οι παρακαταθήκες μας, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι ο Μίκης όσα χρόνια και περάσουν θα παραμένει ο Μίκης της καρδιάς μας και ο Μίκης της Ελλάδας. Αυτό νομίζω το περικλεί όλο. Μινά, που ετοιμάζεις και πράγματα και εγώ σκέπτεσαι. Εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που είχε έναν άνθρωπο με αυτή την εθνικότητα σε αυτό τον τόπο, αυτά τα χρόνια, με αυτή την προσφορά. Και θέλω να πω ότι αυτή η ορχήστρα που όπου είχε εμφανιστεί και κερδίσει όλες τις εντυπώσεις, καλό είναι όλη η Ελλάδα να την καλεί και μέσα από αυτή την ορχήστρα να έρχεται κοντά ο κόσμος παντού με το έργο του Μίκη Θοδωράκη. Ναι. Μίμη, με αυτό το υπέροχο βιβλίο που το προτείνουμε ανεπιφύλακτα σε όποιον αγαπά το Μίκη Θοδωράκη, αλλά αγαπά και τις τέχνες, αγαπά τη μουσική, αγαπά την ιστορία, είναι πολυδιάστατο. Έχεις όνειρα και για συνέχειες, δηλαδή δεν τελειώνουμε εδώ. Εντάξει, επειδή η Πέγγι τέλειωσε με εμβληματικά τραγούδια του Γρηγόρη Πυθικότση. Ήθελα να σας πάω σε μια συγκλονιστή στιγμή του 60. Ο Μίκης λέει, και τώρα σας παρουσιάζω τον τραγουδιστή που αποτελεί τη συνισταμένη της φωνής του ελληνικού λαού, Γρηγόρης Πυθικότσης. Ήθελα να τον μνημονεύσουμε. Αλλά ήθελα να τελειώσω με ένα παράπονο του Μίκη. Τι ωραία είναι η λαϊκή ορχήστρα, τα λαϊκά τραγούδια που λέτε τόση ώρα. Αλλά υπάρχει ένας άλλος Μίκης, ο οποίος δυστυχώς παραμένει σιωπηλός. Ναι. Ο συμφωνικός Μίκης, ο Μίκης της όπερας, που δυστυχώς δεν καταφέραμε να παιχτεί ένα έργα του τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Τονίζω τα τελευταία χρόνια. Παίζουν οι Γερμανοί είναι για μας. Παίζουν οι Γερμανοί, στην αλλά Αυστρία. Δεν παίζει, ξέρω εγώ, η λυρική Νιάρχος κλπ. Δεν θα ακούσετε ποτέ τον Μίκη στη σημερινή Ελλάδα, στο μεγάλο του έργο. Με αυτό το παράπονο θα πεθάνει ο Μίκης. Ποιος Μίκης? Ένα πάσχον, παλώμενο, ελευθεριακό, δημιουργικό, απελπισμένο, πρωτεϊκό εγώ. Αυτό είναι ο Μίκης. Δεν ξέρω, Πέγγι μου, τι μπορούμε να πούμε κλείνοντας. Ίσως είναι πολύ μεγάλο αυτό το έργο για τις μέρες μας. Πιστεύω όμως θα τις ξεπεράσουμε αυτές τις μέρες. Γιατί κάθε κρίση αφήνει και τα ψεγάδια της πίσω, νομίζω. Ο Μίκης μας είναι τεράστιος πραγματικά. Εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλη τιμή κάθε φορά που επιλέγομαι για να τραγουδήσω αυτό το ρεπερτόριο και κάθε φορά νιώθω πάρα πολύ άγχος και βάζω καινούργια στοιχήματα με τον εαυτό μου για να μπορώ να το υπηρετήσω κάθε φορά και πιο αξιοπρεπώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά μου και εσένα και όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Πετράκη για σήμερα. Το Σπύρο μας. Σπύρο μου, θα έρθεις να μου κάνεις μια ωραία δεύτερη στο επόμενο τραγούδι, στο Βρέχει στη Φτωχογειτονιά.
να πω. Ευχαριστούμε και όλους τους μουσικούς και προσωπικά δηλαδή θα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και όλους τους τεχνικούς αυτής της υπέροχης εκπομπής. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας χαιρετούμε. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.